Κάτι που πολλοί με ρωτάνε είναι αν μπορούν να αγοράσουν πολυμερικό πυλό Φίμο από τα Τζάμπο. Η απάντησή μου έχει μέσα μια αντίφαση, γιατί Φίμο μπορείς να βρεις τα Τζάμπο, πολυμερικό πυλό όχι, δεν μπορείς να βρεις. Πώς γίνεται αυτό? Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις και αυτό, αλλά και από πού θα αγοράσεις πολυμερικό πυλό σε καλές τιμές. Τι θα δούμε όμως στο κυρίως βίντεο, αφού αυτό θα σου το αποκαλύψω στο τέλος του βίντεο? Θα δούμε ποια υλικά, εργαλεία και αναλώσιμα μπορείς να βρεις τα Τζάμπο για τον πολυμερικό πυλό. Και ξεκινάμε. Το πρώτο είναι τα μορομάντιλα. Τα μορομάντιλα είναι πολύ χρήσιμα για να καθαρίζουμε την επιφάνεια εργασίας και τα εργαλεία του πολυμερικού πυλού, αλλά και τον ίδιο τον πυλό από σκόνες και από μεταφορά χρωμάτων. Εγώ χρησιμοποιώ τα σεπτόνατα κίτρινα, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η μάρκα, απλά με έχει βολέψει πολύ η σύσταση και η υφή τους. Δεν τα βρίσκω πάντα στα Τζάμπο, ωστόσο και τα Τζάμπο έχουν αρκετές μάρκες μορομάντιλα σε καλές τιμές. Στην ίδια λογική είναι και τα μαντιλάκια ντεμακιγιάζ, γιατί κάνουν την ίδια δουλειά στο καθάρισμα, αλλά επειδή γενικά είναι ακριβά, χρησιμοποιώ κυρίως μορομάντιλα. Έχω όμως μαζί μου και ντεμακιγιάζ μαντιλάκια, γιατί αν μου έχει λερωθεί ο πυλός από άλλο χρώμα και δεν καθαρίζει με μορομάντιλο, με τα μαντιλάκια του ντεμακιγιάζ κατά 99% θα καθαρίσει. Δεύτερο που μπορείς να βρεις στα Τζάμπο είναι τα σακουλάκια που βάζουμε τον πολυμερικό πυλό αφού ανοίξουμε την αρχική συσκευασία. Έχει σε τρία μεγέθη. Το μεγάλο βολεύει για μεγάλα μπλοκ πολυμερικού πυλού, το πολύ μικρό για πολύ μικρά κομμάτια που δεν θες να ανακατευτούν με άλλα χρώματα, ενώ το μεσαίο για όλα τα υπόλοιπα. Σε γενικές γραμμές είναι πιο λεπτά τα σακουλάκια του Τζάμπο σε σχέση με άλλα, αλλά μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και είναι και πολύ οικονομικά. Baby oil επίσης μπορείς να βρεις στα Τζάμπο, που εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως για να μαλακώσω πολύ σκληρούς πυλούς και παίρνω πάλι το σεπτόνατο κίτρινο. Από τα Τζάμπο αγοράζω και πλαστικά σουπλά που κάποιες φορές χρησιμοποιώ σε επιφάνεια εργασίας. Συνήθως δουλεύω πάνω σε γυάλινη επιφάνεια, αλλά κάποιες φορές που θέλω να μπορώ να περιστρέψω και να μετακινήσω εύκολα το project μου, χρησιμοποιώ πλαστικά σουπλά. Αυτά τα σουπλά τώρα τα καθαρίζω με το διφασικό ντεμακιγιάζ της Garnier. Αφαιρεί όλα τα υπολείμματα του πυλού από την επιφάνεια. Δεν είμαι σίγουρη αν το έχει το Τζάμπο, απλά επειδή κάνει θαύματα στον καθαρισμό και των σουπλά και των εργαλείων του πυλού, το αναφέρω για να το ξέρεις. Όσον αφορά τις επιφανείς εργασίας, στα Τζάμπο έχουν και μια γυάλινη βάση κοπής που είναι τα μάμ για να δουλεύεις με τον πολυμερικό πυλό, γιατί ως γνωστόν ο πολυμερικός πυλός βεντουζώνει στο γυαλί, πράγμα που μας βολεύει, χωρίς όμως να κολλάει, πράγμα που επίσης μας βολεύει. Κάτι άλλο που αγοράζω από τα Τζάμπο είναι πλαστικά κουτιά οργάνωσης διαφόρων ειδών, όπου αποθηκεύω είτε πυλό, είτε εργαλεία για τον πυλό, είτε δημιουργείς από πολυμερικό πυλό. Προσοχή! Αν θέλεις να αποθηκεύσεις πυλό, πρέπει το πλαστικό που θα τον βάλεις να γράφει από κάτω έναν από τους αριθμούς 2, 4, 5. Ο πολυμερικός πυλός αντιδράει με κάποια πλαστικά και τα παραπάνω είναι τα μόνα που είναι ασφαλή. Αν δεν γράφει αριθμό το πλαστικό, καλύτερα μην το ρισκάρεις. Για την αποθήκευση εργαλείων, αν τα εργαλεία είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα άψη του πολυμερικού πυλού, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι κουτί θέλεις. Τώρα, όταν λέω αποθηκεύω πυλό, εννοώ υγρό πυλό που έχω να μίξει για σιρόπια κυρίως, σαντιγί και άλλα τέτοια που χρησιμοποιούμε σε φαγητά μινιατούρες. Τον κανονικό πολυμερικό πυλό τον αποθηκεύω σε σακουλάκια, όπως είπαμε και παραπάνω. Έχω βέβαια και κάποια άλλα tips αποθήκευσης του πυλού. Αν θες να τα κάνω ξεχωριστό βίντεο, γράψε μου στα σχόλια. Ένα ακόμα απαραίτητο για τον πολυμερικό πυλό είναι το ταψάκι που θα χρησιμοποιήσει μόνο για το ψήσιμο του πυλού. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τα ψάκια μιας χρήσης. Και τα δύο αυτά μπορείς να τα βρεις στα Τζάμπο. Προτείνω καλύτερα να πάρεις ένα κανονικό ταψάκι, γιατί στα μιας χρήσης ο πάτος του ταψιού δεν είναι ίσιος και θα έχεις προβλήματα στο ψήσιμο. Πάρε όμως και μερικά μιας χρήσης πιο μικρά για τις περιπτώσεις που θέλεις να ψήσεις κάτι κύλο πάνω σε ένα στρώμα μαγειρικής σόδας. Με το μικρό ταψάκι θα χρειαστεί να απλώσεις μικρότερη ποσότητα σόδας. Βέβαια, τη σόδα αυτή μπορείς μετά να την αποθηκεύσεις και να ψήσεις και άλλη φορά δημιουργίες από πυλό, αρκεί να μην την μπερδεύεις με τη σόδα που χρησιμοποιείς στα μαγειρέματά σου. Τώρα, μια και έφτασες μέχρι εδώ, συμπεραίνω ότι σε ενδιαφέρει αρκετά ο πολυμερικός πυλός. Οπότε, πριν πάμε παρακάτω, αν ψήνεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, οπ! Τι έκανα εδώ, λογοπαίγνιο, γιατί ψήνεται ο πυλός, ψήνεσαι και εσύ. Αν λοιπόν ψήνεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, ξεκινάμε. 9 Νοεμβρίου 2022. Στο φτιάξτο με νέο κύκλο σεμιναρίων. Αν βλέπεις το βίντεο μετά από αυτή την ημερομηνία, δες κάτω στην περιγραφή, γιατί θα έχω γράψει πού κάνω σεμινάρια εκείνη τη χρονική στιγμή. Συνεχίζουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας με τα εργαλεία και υλικά για πολυμερικό πυλό από τα Τζάμπο, όπου μπορείς να βρεις αρκετά κουπάτ είτε μεταλλικά είτε πλαστικά. Προτείνω
κυρίως στα μεταλλικά, αν και έχω και αρκετά πλαστικά. Γενικά, τα πλαστικά κουπάτ δεν μου πολύ αρέσουν. Όχι μόνο του τζάμπο, όλα. Γιατί δεν αφήνουν καθαρές άκρες και βαριέμαι να τις φτιάχνω μετά. Αλλά αν βρεις σχέδια που σου αρέσουν, πάρε τα, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκεις και θα μετανιώνεις. Γενικά όμως, μην αγοράζεις μεγάλα κουπάτ για πολυμερικό πυλό, γιατί δεν θα έχεις κάποια χρήση για αυτά. Συνήθως με τον πολυμερικό πυλό φτιάχνουμε μικρής κλίμακας πράγματα. Αν βρεις όμως κάποιο σετ που έχει και μικρά και μεγάλο κουπάτ, πάρε τα, βάλε τα μικρά στο εργαστήρι σου και τα μεγάλα κράτα τα στην κουζίνα για μπισκότα. Απλά μην τα μπερδεύεις μεταξύ τους. Κεραμικά και μεταλλικά μπολ είναι επίσης πράγματα που αγοράζω από τα Τζάμπο για χρήση με τον πολυμερικό πυλό, είτε για να φτιάχνω μπολάκια και δισκάκια, είτε για να ψήνω πράγματα που θέλω να αποκτήσουν καμπύλη. Προσοχή στα σχέδια που θα πάρεις να είναι κάτι από το οποίο να μπορεί να βγει ο πυλός από μέσα, να μην έχει δηλαδή προεξοχές και να παίρνεις κεραμικά και όχι πορσελάνινα. Τώρα, τα μεταλλικά, κεραμικά και γυάλινα αντικείμενα μπορούν να μπουν στο φούρνο μαζί με τον πυλό, γιατί στη θερμοκρασία που ψήνεται ο πυλός δεν παθαίνουν τίποτα. Υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που μπορούν να μπουν στο φούρνο μαζί με τον πυλό και να ψηθούν μαζί. Αν θέλεις να κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτά, ή αφήσε μου σχόλιο ή κάνε like στο βίντεο για να το καταλάβω. Και τα γυάλινα αντικείμενα είναι κάτι που μπορείς να πάρεις από τον Τζάμπο, αν θέλεις να ντύσεις, ας πούμε, βαζάκια και άλλα πράγματα με πολυμερικό πυλό, όπως επίσης και κεραμικές κούπες, αν βρεις χωρίς σχέδια, είναι ιδανικές. Μιας που λέμε για ντύσιμο αντικειμένων με πυλό, το Τζάμπο πουλάει στυλό που είναι κατάλληλα για χρήση με τον πολυμερικό πυλό. Είναι η μάρκα Big Round Stick και τα Cello Smooth. Σε κάθε περίπτωση, πριν ντύσεις στυλό με πολυμερικό πυλό, πρώτον αφαίρες από μέσα το μελάνι και δεύτερον τσέκαρε αν το στυλό λιώνει στο ψήσιμο. Βάλε το στο φούρνο στη θερμοκρασία που ψήνεις τον πολυμερικό πυλό για όση ώρα ψήνεις και τον πυλό και δες τι θα κάνει. Τώρα, όταν λέω βάλε το στο φούρνο, εννοώ μέσα σε ταψάκι μέσα σε αλουμινόχαρτο. Όχι έτσι όπως να είναι. Οι μάρκες που σου είπα παραπάνω δεν παθαίνουν τίποτα. Απλά επειδή οι εταιρείες καμιά φορά αλλάζουν ονόματα σε προϊόντα, κάνει και τα δικά σου τεστ για να σιγουρευτείς. Στο Τζάμπο θα βρεις επίσης και αναλογικό χρονόμετρο, πολύ χρήσιμο για όταν ψήνεις πολυμερικό πυλό. Μην επαφίεσαι στο κινητό, γιατί θα πιάσεις το κινητό να βάλεις χρονόμετρο για πυλό, θα δεις μια ειδοποίηση, θα μπεις στο Instagram και πριν το καταλάβεις θα έχεις αφήσει 5 ώρες τον πυλό στο φούρνο. Οι δημιουργίες σου, αν είναι στη σωστή θερμοκρασία, τίποτα δεν θα πάθουν από τον παραπάνω χρόνο ψησίματος, αλλά εσύ θα το πάθεις στο εγκεφαλικό όταν σου έρθει η ΔΕΗ. Και μην λες μετά ότι δεν στόπα. Κάτι άλλο βασικό για πολλές δημιουργίες με πυλό που παίρνω από τα Τζάμπο είναι τα ξηροπαστέλ, τα ακριλικά χρώματα αλλά και χρώματα λαδιού. Τα έχει πολύ φτηνά στα σετ με πολλά χρώματα και συμφέρει. Απλά επειδή τα ακριλικά και τα λάδια μοιάζουν αρκετά, πρόσεχε μην τα μπερδέψεις μεταξύ τους, γιατί χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό το καθένα. Οι λίμες νυχιών επίσης είναι κάτι που χρησιμοποιώ για κάποια απλά γυαλοχαρτίσματα. Δυστυχώς οι λίμες δεν έχουν κάποια αρρύθμιση, οπότε μόνο με την εμπειρία και τη σύγκριση με τα γυαλοχαρτά σου μπορείς να καταλάβεις περίπου σε ποια κλίμακα βρίσκονται. Αλλά για απλά πράγματα όπως καθαρίσματα στα πλάγια είναι μια χαρά, γιατί είναι και σε μπλοκ και βολεύουν περισσότερο. Σκιές ματιών τώρα, μεταλλικές αλλά και ρούς, αγοράζω επίσης από το Τζάμπο για κάποιες χρήσεις με πολυμερικό πυλό. Ιδανικά προτιμώ σκόνες μαρμαργίας, αλλά επειδή οι σκιές ματιών έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε mica powder που είναι το ίδιο πράγμα, τις προτιμώ λόγω κόστους και ποικιλίας χρωμάτων. Και το ρούς το χρησιμοποιώ για να ροδίζω τα μαγουλάκια σε διάφορες φιγούρες. Οδοντόβουρτσες, φουγγάρια, αλουμινόχαρτο και άλλα πράγματα που χρησιμοποιώ για κάποιες υφές τα παίρνω επίσης από Τζάμπο. Το αλουμινόχαρτο το χρειαζόμαστε και να σκεπάζουμε τις δημιουργίες μας όταν ψήνονται, αλλά και για να φτιάχνουμε σκελετούς για κάποιες φιγούρες. Μία βάση για πινέλα μακιγιάζ που βρήκα επίσης με έχει βολέψει πολύ για να βάζω εργαλεία. Στις μολυβοθήκες ανακατεύονται και δεν βλέπω αν είναι μέσα στην μολυβοθήκη το εργαλείο που θέλω, άσε που κάποια εργαλεία είναι και πιο κοντά και δεν φαίνονται καθόλου στη μολυβοθήκη, οπότε αυτό με καταβόλεψε. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα εργαλεία, υλικά και αναλώσιμα που αγοράζω από τα Τζάμπο για χρήση με τον πολυμερικό πυλό. Για να δούμε όμως τι εννοούσα στην αρχή του βίντεο όταν έλεγα ότι τα Τζάμπο έχουν μεν φήμο αλλά δεν έχουν πολυμερικό πυλό. Φήμο είναι μία σειρά προϊόντων μοντελισμού της Staedtler. Τα Τζάμπο πουλάνε Fimo Air Basic που είναι αυτοξηρενόμενος πυλός και αν θες τη γνώμη μου πολύ καλής ποιότητας, γιατί έχει μικρότερη συρρήκνωση όταν στεγνώνει σε σχέση με άλλους. Αλλά όπως είπα, είναι αυτοξηρενόμενος πυλός. Στεγνώνει δηλαδή με τον αέρα. Δεν είναι πολυμερικός πυλός που ψήνεται στο φούρνο. Στη σειρά Fimo κυκλοφορούν επίσης τα Fimo Professional, το Fimo Soft, Fimo Effect και Fimo Leather Effect, που είναι πολυμερική πυλή, αλλά δεν υπάρχουν στα Τζάμπο. Πού υπάρχουν όμως τώρα αυτοί οι πολυμερικοί πυλοί?
Δεν θα σε άφηνα έτσι. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις το άρθρο μου όπου μπορείς να μάθεις πού θα αγοράσεις πολυμερικό πυλό Φίμο αλλά και όλες τις άλλες μάρκες πολυμερικού πυλού που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θέλω πολύ να μάθω αν και εσύ αγοράζεις υλικά και εργαλεία από τα Τζάμπο για τον πολυμερικό πυλό ή για άλλες χειροτεχνίες σου. Γράψε μου στα σχόλια. Και μην ξεχνάς τα σεμινάρια μας στο Φτιάξτο από 9 Νοεμβρίου 2022 για τα οποία θα βρεις πληροφορίες στην περιγραφή και όπως είπα, αν βλέπεις το βίντεο μετά από αυτή την ημερομηνία, πάλι τσέκαρε την περιγραφή γιατί θα έχω γράψει που κάνω σεμινάρια εκείνο το διάστημα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο μέχρι εδώ. Είμαι η Δέσποινα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.